Βρισκόμαστε σήμερα εδώ και δίνουμε για πολλωστή φορά μαχητικό παρόν κόντρα στη μεγαλοεργοδοσία και το κράτος της, στην κυβέρνηση και τους δορυφόρους της, σε όλους αυτούς που έχουν την ψευδαίσθηση ότι θα ξεμπερδεύουν μαζί μας. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, ενώ δεν έχουν κατακαθίσει καλά-καλά τα χημικά με τα οποία φώτισαν τα παιδιά μας, γιατί διεκδικούν το αυτονόητο, το δικαίωμα στη μόρφωση, στο σχολείο που τους αρμόζει, στο δικαίωμα στη ζωή. Δεν κατακάθισαν τα χημικά που έριξαν στους υγειονομικούς, σε αυτούς που μέχρι πριν από λίγο τους χαρακτήριζαν ήρες με πονιές και που αξίωναν ως αμοιβή τους ένα χειροκρότημα στο μπαλκόνι. Γιατροί και νοσοκόμοι δεν χτυπήθηκαν γιατί διεκδίκησαν κάτι προς όφελός τους, αλλά γιατί ζήτησαν τα αυτονόητα, προκειμένου να μπορούν να περιθάλψουν τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, ιδιαίτερα εν μέσω έξαρσης του COVID. Κι όμως, μιλάμε για έξαρση της επιδημίας. Παρόλα τα μέτρα που ο λαός πήρε κατόπιν των οδηγιών από τους ειδικούς, παρόλο που κλείστηκε ο λαός στο σπίτι, παρόλα τα μεροκάματα που χάθηκαν, τις δραστηριότητες που έπαυσαν προκειμένου να κερδιθεί πολύτιμος χρόνος, μιλάμε τώρα για έξαρση. Η υποκρισία περισσεύει όταν μάλιστα αυτοί που ευθύνονται για αυτή την κατάσταση, αυτοί που δεν πήραν κανένα ουσιαστικό μέτρο για την προστασία του λαού, μας κουνάνε το δάκρυο στο όνομα της ατομικής ευθύνης. Με βάση τη δική τους λογική, έχει ατομική ευθύνη αυτός που αρρώστησε και που αρρωσταίνει, γιατί εργάστηκε σε ξενοδοχεία που εξυπηρέτησαν τουρίστες που στηβάχτηκαν στα αεροπλάνα και πλοία έτσι ώστε να μείνουν όσο γίνεται πιο αλόβητα τα συμφέροντα των εφοπλιστών και άλλων μεγαλοεπιχειρηματιών. Γιατί πήγε στη δουλειά του με τα μέσα μαζικής μεταφοράς παστωμένος στη σαρδέλα μαζί με άλλους μεροκαματιάριδες. Γιατί έστειλε το παιδί του στο σχολείο σε μια τάξη των 25 παιδιών και σε ορισμένες περιπτώσεις χωρίς κανέναν τρόπο να ενίσχυται σωστά η αίθουσα. Γιατί μπήκε στη γραμμή παραγωγής ενός εργοστασίου, ενός χώρου δουλειάς, πλάι-πλάι με δεκάδες εργαζόμενους που δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ένα τεστ, έτσι ώστε να μπορούν να διαπιστώσουν αν είναι φορείς του ιού ή όχι. Σύμφωνα όμως με την κυβέρνηση, δεν φταίνει οι εργαζόμενοι και συνολικά ο λαός μόνο για την έξαρση της επιδημίας. Οι ίδιοι φταίνε και για την κατάρρευση της οικονομίας. Δεν είμαστε, λέει, αρκετά ευέλικτοι. Δεν κάναμε αρκετά έτσι ώστε να διασφαλίζονται τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Δεν είναι αρκετές οι περικοπές της συντάξης. Στην υγεία, στην παιδεία και αλλού. Δεν είναι αρκετό το γεγονός ότι πάνω από το 30% του συνόλου των συμβάσεων είναι μερικής απασχόλησης με κάτω από 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα. Ότι πάνω από το 50% των νέων συμβάσεων είναι ελαστικής ή προσωρινής απασχόλησης. Δεν φτάνει για αυτούς ότι στην τρέχουσα περίοδο κατά χιλιάδες οι εργαζόμενοι εξαναγκάστηκαν σε αναστολή εργασίας ή σε προγράμματα τύπου συνεργασία. Ούτε το ότι οι απολύσεις μόνο το πρώτο εξάμεινο του έτους πλησιάζουν το 1 εκατομμύριο. Απαιτούν και επιδιώκουν ακόμη μεγαλύτερο μάτωμα του λαού. Νέες, δυσβάσταχτες θυσίες κατά κέρδη των λίγων και στην ουσία των αχρίαστων. Σε αυτή τη λογική, όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟ, ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί που παριστάνουν και τον όψιμο προστάτη μας, ψήφισαν δεκάδες νόμους, πέρασαν αμέτρητα διατάγματα μέσα από τα οποία χτύπησαν κατακτήσεις που κερδίθηκαν με αίμα. Στην ίδια κατεύθυνση και η σημερινή κυβέρνηση, αξιοποιώντας και τον κορονοϊό, κλιμακώνει την επίθεσή της, αφού πήρε τα λεφτά μας και τα μοίρασε στους μεγαλοεπιχειρηματίες μέσα από μια σειρά προγραμμάτων ενίσχυσης, αφού τσάκισε τις εργασιακές σχέσεις, τώρα επιδιώκει να πάει και ένα βήμα παραπέρα. Φέρνει νέο νομοσχέδιο, ετοιμάζει ακόμα μεγαλύτερο κλίμα στο σταθερό εργάσιμο χρόνο με απελευθέρωση στην ουσία του ωραρίου. Είναι τα χέρια στους εργοδότες που θέλουν να μας έχουν ωράρια λάστιχο χωρίς καμία δέσμευση. Επιδιώκει νέα χτυπήματα στις συνδικαλιστικές μας ελευθερίες. Θέλουν να μας επιβάλλουν σκυμμένα κεφάλια να πάψουν όποιες αντιστάσεις στους χώρους δουλειάς. Και εμείς τους λέμε ας προσπαθήσουν.
Η μοίρα που είχε και ο προηγούμενος νόμος που αφορούσε τις εργατικές και λαϊκές κινητοποιήσεις δείχνει τον δρόμο και για όλους τους επόμενους. Δυστυχώς για αυτούς είμαστε και εμείς εδώ και θα τους καλάμε τη σούπα. Δεν διαπραγματευόμαστε για το αν και πόσα ακόμη θα χάσουμε. Είμαστε εδώ γιατί απαιτούμε εδώ και τώρα πλήρη και σταθερή εργασία, πλήρη και ασφαλή ζωή για όλους. Πενθήμερο 8ωρο 40ωρο. Ολοκληρωμένο σύστημα δημόσιας, δωρεάν, καθολικής, παιδείας και υγείας που θα βασίζονται σε επιστημονικό και εργατικό δυναμικό με ολοκληρωμένα δικαιώματα. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, δωρεάν τεστ για όλους τους εργαζόμενους. Ακόμη και με αυτά τα δεδομένα όμως κάποιοι αγνοούνται, όπως και όλο το προηγούμενο διάστημα, έτσι και τώρα. Δυνάμεις όπως η μπάσκετ, η δάκε, οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο απουσιάζουν από τους εργατικούς αγώνες, αλλά λειτουργούν και υπονομευτικά. Με εξαίρεση κάποια έγινε ζωή τους σε ορισμένα γραφεία δημάρχων, περιφερειακών και κυβερνητικών στελεχών, αγνοείται η τύχη τους. Αυτή είναι κατά τα άλλα οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στη ΓΕΣΕΕ, στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης ή όπου αλλού. Ορισμένοι το δήλωσαν άλλωστε. Δεν κάνουμε ενέργειες λόγω του ιού, είπαν. Από τη μια τους καταλαβαίνουμε. Έμειναν από ένα μόνοι τους και κοινή στα μάτια των εργαζομένων, φανταστείτε να κολλήσουν το μικρόβιο του αγώνα και οι μετρημένοι στα δάχτυλα συνάδελφοι που σε ένα βαθμό επηρεάζονται από δάφτους. Από την άλλη όμως θα συνεχίσουμε την πάλη μας έτσι ώστε το οργανωμένο κίνημα να απαλλαχθεί μια και έξω από αυτά τα συνδικαλιστικά παράστα. Συναδέλφοι σας και συνάδελφοι, δεν είμαστε λίγοι. Δεν είμαστε αδύναμοι. Το επιβεβαιώνουν αυτό οι αμέτρητοι αγώνες που ξεπηδούν στους χώρους δουλειάς, σε κάθε κλάδο, σε κάθε γειτονιά. Το επιβεβαιώνει η συντηρητική καταδίκη των ναζιστών φασιστών της Χρυσής Αρχής στην πλειοψηφία των συνειδήσεων του λαού. Χωρίς να υποτιμάμε την αναγκαιότητα να καταδικαστούν με τις πιο βαθιές ποινές από τα δικαστήρια, πράγμα που εφράζουμε και από αυτό το βήμα, η ουσία είναι να καταδικαστούν πρώτα και κύρια στις λαϊκές συνειδήσεις. Και ναι, είναι γεγονός. Ο λαός αποφάνθηκε και τους έκρινε ένοχους. Δεν επαναπαυόμαστε και δεν χαλαρώνουμε. Μπορεί ένα κομμάτι των φασιστών να τρύπωσε πίσω στο λαγούμι του. Όμως η μήτρα που το γεννάει, που γεννάει τέτοιου είδους καρακάθια, παραμένει ζωντανή. Αυτή η μήτρα δεν είναι από το ίδιο το εκμεταλλευτικό σύστημα στο οποίο ζούμε. Και αυτό το σύστημα, επειδή έχει φάει τα ψωμιά του, επειδή είναι στριμωγμένο στα σκοινιά, γίνεται όλο και πιο επικίνδυνο. Όποτε το χρειάζεται, θα βρίσκει ρουμπακιάδες για να οπλίζει τα χέρια τους και εμείς οφείλουμε να είμαστε και θα είμαστε το τείχος στο οποίο θα σπάνε τα μούτρα τους. Συναδέλφες και συνάδελφοι, ο κορονοϊός υπάρχει και είναι ανάμεσά μας. Είμαστε οι πρώτοι που αναδεικνύουμε τα άμεσα μέτρα που πρέπει να πάρθουν. Επίταξη όλων των ιδιωτικών κλινικών. Άμεσες προσλήψεις ιατρών και υλικού προσωπικού. Αγορά ιατρικού εξοπλισμού. Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Δωρεάν τεστ, όπως είπαμε, για όλους τους εργαζόμενους. Ανανέωση και διεύρυνση του στόλου λεωφορείου του ΟΑΣΤ και όλων των μέσων μαζικής μεταφοράς. Δωρεάν πρόσβαση για όλους. Ιδίως τώρα που λόγω της κατάστασης είναι ανεπιμέλειες οι ανάγκες. Είναι ορισμένα μέτρα από τα οποία πρέπει να πάρθουν όχι αύριο, όχι αργότερα, αλλά τώρα. Έπρεπε ήδη να έχουν πάρθει. Άλλωστε, τέτοιο χαρακτήρα είχε και η παρέμβαση που πραγματοποιήσαμε για άλλη μια φορά στην έδρα του ΟΑΣΤ σήμερα το πρωί. Σε αντίθεση όμως με τα παραπάνω, το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού που ετοίμασε η κυβέρνηση για το 2021 μαρτυράει την πραγματική του έγνοια. Μοίρασαν στους επιχειρηματικούς ομίλους με διάφορα πακέτα στήριξης πάνω από 20 δις ευρώ και τώρα ετοιμάζουν ακόμα περισσότερους φόρους στις πλάτες μας προκειμένου να εξοικονομήσουν ζεστό χρήμα για τους ίδιους κυφήνες. Φυσικά και το θέμα του προϋπολογισμού δεν θα το αφήσουμε έτσι. Θα πάρουμε τις πρωτοβουλίες που χρειάζονται γιατί θα πρέπει να έχουμε ξεκάθαρο ότι τα λεφτά που ετοιμάζονται να μοιράσουν για άλλη μια φορά είναι δικά μας λεφτά. Βγήκαν και βγαίνουν από τους φόρους και τις κρατήσεις μας, από το δικό μας μόχθο. Συνάδελφοι, για άλλη μια φορά, τόσο στη γειτονιά μας, όσο και στην ευρύτερη περιοχή, μυρίζει μπαρούτι. Τα κεράκια του πολέμου διαρκώς ανακατεύουν την τράπουλα,
μα το κυλάνε λαούς για το μοίρασμα δρόμο του εμπορίου, πηγών ενέργειας και σφαιρών επιρροής. Το ίδιο κάνω και στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο. ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση, σε πλήρη συνεργασία με την κυβέρνηση αλλά και τα άλλα κόμματα του συστήματος, έχουν εδώ και καιρό δρομολογήσει τα πράγματα στη λογική της διαχείρισης, θέτοντας κάποια κατηγορήματα όπως συνεκμετάλλευση ή πόλεμος. Την ώρα που ο εργαζόμενος λαός στενάζει από την πολιτική της σημερινής και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, το σχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο για τα εξοπλιστικά προγράμματα. Εξοπλισμοί δηλαδή στην υπηρεσία των λοιποσυμμαχιών που μας έχουν δέσει, στην υπηρεσία των μακελάριτων που δερίζουν καθημερινά χιλιάδες ανθρώπινες ζωές. Ως οργανωμένο κίνημα απαντάμε και σε αυτές τους τις προθέσεις. Οι ταξικές δυνάμεις, το οργανωμένο κίνημα ήταν και παραμένουν οι εγγυητές ότι υπάρχει προοπτική για ένα καλύτερο αύριο. Στο χέρι μας είναι να διαμορφώσουμε τις συνθήκες αυτές όπου τα δικά μας θα είναι δικά μας, όπου θα ζούμε ειρηνικά με τους λαούς των νέων χωρών, όπου θα εργαζόμαστε και θα ζούμε ανθρώπινα. Σε μια κοινωνία έξω από στιγμοφορίες όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, σε μια κοινωνία που δεν θα πνίγονται άνθρωποι, δεν θα καίγονται, γιατί απλά ορισμένοι δεν θεωρούν κερδοφόρο τα αντιπλημμυρικά και αντιπλημμυρικά έργα. Σε αυτή την κοινωνία θα οργανώσουμε τη δουλειά μας, την παραγωγή μας. Συνολικά την οικονομία μας με κριτήριο τις ανάγκες μας και όχι τα κέρδη μιας πλειοψηφίας εκμεταλλευτών. Να γιατί, παρόλες τις δυσκολίες, είμαστε αισιόδοξοι. Έχουμε ξεκάθαρο πλέον για το τι κίνημα χρειάζεται σήμερα, που τα διέξοδα του συστήματος φανερώνονται σε κάθε πλευρά της ζωής μας. Αυτά τα διέξοδα όμως είναι αυτά που μας αποκαλύπτουν και το ποιος είναι ο δικός μας δρόμος. Είναι αυτός το οργανωμένο αγώνια που θα εκφράζεται μέσα από μαζικά μαχητικά συνδικάτα. Συνδικάτα που θα πατάνε με σταθερά πόδια στους κράτους και συνολικά στους χώρους δουλειάς, που θα γίνουν μπροστά για κάθε μεγαλύτερο ή μικρότερο πρόβλημα που προκύπτει μέσα στους ίδιους τους χώρους αλλά και συνολικά στις ζωές μας. Είναι ο δρόμος αυτός στον οποίο θα συσπηρώνται καθημερινά δυνάμεις, χωρίς τα τέλεια αλλά με μόνο οδηγό τα δικαιώματά μας, το δικό μας ταξικό συμφέρον. Μακριά από κάποια διλήμματα και λογικές της ταξικής συνένεσης, δηλαδή της υποταγής μας στην ουσία. Είναι ο δρόμος αυτός που οδηγεί στον αγώνα όχι απλά για να κάνουμε άμυνα, να απαλύνουν αν θέλετε τα χτυπήματα που μας ρίχνουν. Αντίθετα, πρέπει να βρούμε στην αντεπίθεση, διεκδικώντας αυτά που πραγματικά μας αξίζουν, αυτά που εμείς παράγουμε, που εμείς δικαιούμαστε. Αυτός είναι ο δικός μας δρόμος, τέτοιο κίνημα χρειαζόμαστε και πεισματικά προχωράμε. Ξεκινήσαμε να το χτίσουμε, συνεχίζουμε να το κάνουμε και θα το κάνουμε. Γιατί πρέπει, γιατί το θέλουμε.